ερώτηση μου είναι η εξής, κύριε Υπουργέ. Εχθές, γιατί κάνετε προηγουμένως λόγος για μειοψηφίες και για τέλος πάντων ανθρώπους που σέρνουν τον κόσμο της Χίου εν πάση περιπτώσει σε κινητοποίηση και τα λοιπά. Το μήνυμα το οποίο εσείς λάβατε, κύριε Υπουργέ, θέλω να μου εξηγήσετε ποιο είναι αναφορικά με την χθεσινή κινητοποίηση, γιατί εσείς λέτε ότι είναι οι παρατάξεις της αριστεράς και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που αυτοαποκαλούνται κεντροδεξιοί, ενώ εμείς που καλύψαμε τα γεγονότα και στο Θόλος και στα Μεστά και στο λιμάνι της Χίου, είδαμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που αντέδρασαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτό το οποίο είπατε εσείς προηγουμένως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα. Αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά ο κόσμος ο οποίος αντιδράει είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και όχι οι παρατάξεις μόνο της αριστεράς? Και αν το έχει αντιληφθεί, τι θα κάνει απέναντι σε ένα νησί που λέει ότι ό,τι και να μας λέει η κυβέρνηση, ό,τι και να μας λέει ο υπουργός, εμείς δεν θέλουμε δομή ούτε στο Θόλος, ούτε πουθενά? Ευχαριστώ. Την ίδια στιγμή, κύριε Φίκαρη, Χίος θέλει να μην έχει ροές. Θέλει να μην είμαστε πύλη εισόδου για τους λαθοδιακινητές. Θέλει να μην ξαναζήσει το 2015 με 118.000 αφίξεις σε μια εποχή που εφαρμόζαμε αυτά που ζητάει η αντιπολίτευση. Τι έκαναμε το 2014? Είχαμε μια δομή κάτω από 500 το Μεσσηνίδη και όποιος ερχόταν έφευγε την επομένη. Στην πρώτη έξαρση μας ήρθαν 118.000 και διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός του νησιού. Η ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα είναι η Χίος να μην έχει ροές. Για να μην έχει ροές η Χίος απαιτείται να μπορούμε να διαχειριστούμε με ένα αποτρεπτικό τρόπο, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, αυτούς που φτάνουν. Αυτό έχουν ζητήσει οι Χιώτες από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν διαφωνούντες από διάφορους πολιτικούς χώρους. Η πλειοψηφία δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η Δημοτική Παράταξη που διοικεί το Δημοχείο. Η Νέα Δημοκρατία της Χίου. Και ο περισσότερος πολίτες της Χίου, τα μηνύματα που λαμβάνω από το πρωί από επώνυμους πολίτες της Χίου, θέλει η Χίος επιτέλους να τελειώσει με το μεταναστευτικό όπως τελείωσε η Σάμος Κοσκυλέρος. Αυτό που εγώ θα σας ρωτήσω βέβαια ρητορικά είναι γιατί στη Σάμος, στην Κο και στη Λέρο δεν είχαμε καμία αντίδραση. Αντιδράσεις υπάρχουν πάντα όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε δομή φιλοξενίας. Με προβληματίζει ότι στη Χίο έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις σε σχέση με τις αντιδράσεις που είχαμε σε όλα τα νησιά. Αυτό λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέω, ότι στη Χίο υπάρχει ένας πιο έντονος προσωπικός χαρακτήρας σε σχέση με αυτό που υπάρχει στην υπόλοιπη χώρα. Θέλω να προσκαλέσω τους προέδρους των χωριών που αντιδρούν και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να επισκεφθούν με έξοδα του δικά μας τη Σάμο και να δουν από κοντά πώς λειτουργεί μία δομή χωρίς να επηρεάζει την τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα με στηρίζει η πλειοψηφούσα παράταξη της Χίου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία στη Χίου έχει 46% και είναι η κυβέρνηση η οποία έχει τον ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Μας στηρίζει η πλειοψηφούσα παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας στηρίζει η εκλεγμένη νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας που είναι η κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, κύριε Στεβή, θα κριθούμε στις εκλογές. Οι πολίτες θυμούνται πως ήταν το νησί επί ΣΥΡΙΖΑ, θυμούνται πως ήταν η βιά αλυσούδα τα ταμπάκικα, θυμούνται πως ήταν τα δεκάδες διαμερίσματα σε όλη την πόλη, που η πόλη ήταν γεμάτη πρόσφυγες και μετανάστες. Σήμερα περπατά στη Χίο και η Χίος δεν έχει καμία αναφορά στο μεταναστευτικό και όταν λειτουργήσει η νέα δομή, και αν θέλετε αυτή είναι η μεγάλη αγωνία της αντιπολίτευσης, θα καταρρύψουν όλα τα ψέματα που είπαν στον κόσμο. Σας θυμίζω ότι είπαν για τη δομή καραντίνας, ότι θα καταστραφεί ο Καρφάς. Είχε βγει ο σύλλογος του Καρφά και έλεγε ότι θα καταστραφεί η περιοχή τους άμα γίνει η δομή καραντίνας. Είχε γραφτεί ότι κάποιοι μπορεί να τεινάξουν το εργοστάσιο της ΔΕΗ αν γίνει η δομή καραντίνας. Είχε αγχωθεί ο κόσμος που μένει στον κάμπο από την πιθανότητα να γίνει δομή καραντίνας. Είχαν αντιπροταθεί κρουαζερόπλοια, πλοία,
απίστευτα πράγματα. Η δομή λειτουργεί τώρα σχεδόν 2 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα επιτέλους νομίζω οι χιώτες βλέπουν ποιος τους κοροϊδεύει και ποιος τους λύνει τα προβλήματά τους. Και αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει τα προβλήματα. Και στο τελευταίο σχόλιο σας, το οποίο το θεωρώ λίγο απρεπές, η Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων είναι οι πρόεδροι των χωριών των Καμποχώρων. Αν λέτε εκλεγμένους αιρετούς, οι οποίοι έχουν εκλεγεί στα χωριά τους ανώνυμους, τι ονομάζετε τους θεματοφύλακες? Προχωράμε με την ερώτηση της κυρίας Αναγνώστου. Δεν θέλω να τίθενται προσωπικά θέματα και να επανερχόμεθα σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε ανώνυμη. Τέλος. Εγώ βλέπω όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύεται από όλα τα μέσα, υπογραφές, πολύ σπάνια βλέπω. Αυτό είναι, θέμα, αυτό είναι υπόθεση δική μας. Εάν αναλάβετε το ρόλο του αρχισυντάκτη στον Αστραπάρη. Αλλά δεν είναι ασυνήθιστο, κύριε Στεβή, δεν είναι ασυνήθιστο. Όχι, το παρουσιάζετε σαν να είναι κάτι που το βλέπετε πρώτη φορά στην καριέρα σας. Εμείς είμαστε οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση τα δικά μας. Εσείς είσαστε για το Υπουργείο σας. Άρα και εγώ σας απαντάω. Πάντως, η αλήθεια είναι πάντως, επειδή γι' αυτό που λέει ο Γιάννης, για να το διευκρινίσουμε, γιατί έγινε μια παρεξήγηση και συγγνώμη που παρεμβαίνω, όντως η ανακοίνωση η οποία ήρθε δεν είχε μέσα ούτε ονόματα, ούτε ποια χωριά την υπογράφουν, έτσι. Εξού και ο χαρακτηρισμός ανώνυμη, γιατί έτσι ήρθε σε όλα τα μέσα. Νομίζω έχει διευκρινιστεί αυτό, κύριε Φίπερ, και ευτυχώς αποκαταστήσαμε και τον Νίκο εδώ πέρα. Διευκρινίζεται από εσάς ως αναρμόδιος, εσείς σας αναρμόδιος. Δεν διευκρινίζεται ούτε από τον κύριο Δήμαρχο, ούτε από τον κύριο Μανδάλα. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Θα κλείσει η ΒΙΑΛ, θα κλείσει η δομή καραντίνας, πιθανότατα θα κλείσουν και τα γραφεία ασύλου. Θα το δούμε αυτό, αν και μέχρι στιγμής τα γραφεία ασύλου δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα καθόλου στη Λευκονιά, από ό,τι ακούω. Και θα πάνε όλα σε μία δομή, όπως ακριβώς ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Φίκαρη. Οι διαφωνίες μας είναι συγκεκριμένες. Εμείς λέμε 1240 συν προκικά, ο Δήμος λέει 500 χωρίς προκικά. Αλλά αυτό, σας ξαναλέω, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, διαφωνώ ότι η πλειοψηφία των χιωτών προτιμούν αυτά που ζήσανε το 2015-19 με αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ απόλυτα. Αν θέλετε να κάνουμε μία ερώτηση στους πολίτες, θέλετε να ξαναζήσει ηχείως το χάος της ΒΙΑΛ, της Σούδας και τα ταμπάκικα ή τη Νέα Δημοκρατία με 450 ροές το χρόνο, 400 άτομα στη ΒΙΑΛ και με νέα δομή στο Θόλος? Πιστεύω το 95% της χείου θα προτιμάει αυτό που ζει σήμερα. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα, όμως. Συγχωρείτε πολύ. Κύριε Φίκαρη, δεν είναι λύση ούτε να κατέβουν στον δρόμο αυτοί που είναι υπέρ του Θόλους, ούτε αυτοί που είναι κατά του Θόλου. Στη Δημοκρατία δεν γίνονται στον δρόμο τα πράγματα. Στη Δημοκρατία τα πράγματα γίνονται στις πολιτικές διεργασίες, στη Βουλή, στις εκλογές και στα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα η εταιρεία έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο. Εγώ δεν μιλάω κάθε μέρα με την εταιρεία, ούτε γνωρίζω τις λεπτομέρειες τις τεχνικές και πώς και πού και τι. Ξέρω ότι μέσα στο 2022 πρέπει να κλείσω τη ΒΙΑΛ, γιατί αυτή είναι η απέτηση του Δήμου Χίου. Πρέπει να ανοίξω μια νέα δομή όπως μου ζητάει ο Δήμος Χίου και ο σχεδιασμός της δομής έχει γίνει με έναν τρόπο που η πλειοψηφία των νησιωτών συμφωνεί. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο παράδειγμα απ' όλα? Οι Σαμιώτες, που διαφωνούσαν στην αρχή, όταν εγώ πρωτοπήγα στη Σάμο, είχαν κλείσει το δρόμο οι κάτοικοι των Πιτιλινιών. Και βγήκα από το αυτοκίνητο και ουρλιάζαν, τα θυμάστε? Και κάνανε κατάληψη κάτω από το Δημαρχείο. Τα θυμάστε όλα αυτά, κύριε Φίκαρη? Όταν εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου πριν από 1-2 μήνες και όλες οι παρατάξεις ήταν εκεί, καμία κριτική. Γιατί αυτό που κάναμε δούλεψε. Άρα έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό που κάνω είναι καλό για τη Χίο. Είναι καλό για τα παιδιά μας. Είναι καλό για το μέλλον του νησιού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε με τον κύριο Φίκαρη. Προτελευταία ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν κατάλαβα ακριβώς πού έγκυται ο παραλληλισμός των θεματοφυλάκων του Συντάγματος με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους του Θόλους. Αυτό δεν το έχω, των χωριών δηλαδή του Βροντάδου και της υπόλοιπης Χίου, αυτό δεν το κατάλαβα πώς το... Για ποιο λόγο το αναφέρατε στην ερώτηση που σας έκανε ο συνάδελφος ο Γιάννης Στεβής. Και μία άλλη ερώτηση, η δεύτερη, έχει να κάνει με μία δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία δεν είναι πολύ μακριά, είναι 29 Δεκεμβρίου του 2021 στα Παραπολιτικά, που αναφέρει, επειδή προηγουμένως είπατε για την, λέτε για την Τουρκία και τα λοιπά, και επειδή το όλο εγχείρημα στηρίζεται εν πολλής και στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, λέει η κυρία Βούλτεψη, αφού δεν γίνονται επιστροφές και απελάσεις όχι μόνο από την Ελλάδα, από ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά με την πανδημία, γιατί χρησιμοποιείται ως πρόχειρο σχήμα και η πανδημία για τις επιστροφές,
και αφού η Τουρκία δεν τηρεί καμία από τις διμερείς συμφωνίες μας, ούτε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στη χώρα. Αυτό το λέει η ίδια η υφυπουργός, δεν το λέει κάποιος από την αριστερά, δεν το λέει κάποιος αντιπολιτευόμενος. Έτσι, άρα, αν ισχύει αυτό με την Τουρκία, πώς μπορεί να δουλέψει το προαναχωρησιακό κέντρο, το οποίο εσείς λέτε ότι θα χρησιμοποιηθεί πίσω για απελάσεις, και με δεδομένο βέβαια ότι οι απελάσεις το 2021, ναι, μεν ήταν αυξημένες, αλλά ήταν κυρίως σε χώρες όπως η Αλβανία. Δεν ήταν, για παράδειγμα, αυξημένες όπως το Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές. Αυτά τα δύο θα ήθελα μία διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, δεν έκανα καμία σύγκριση μεταξύ των θεματοφυλάκων και αυτών που διαμαρτυρήθηκαν. Για τυχείο, απλώς ανέφερα στον κύριο Στεβή για το θέμα που με ρώτησε περί δικαίου και αδίκου και λέω ότι σε πολλά θέματα υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες τι μπορεί να είναι δίκαιο ή τι μπορεί να είναι άδικο. Αν κάποιος που δεν δικαιούται άσυλο πρέπει να απελαθεί, για κάποιους είναι δίκαιο, για κάποιους είναι άδικο. Αν κάποιος πρέπει να απελαθεί, πρέπει να κρατηθεί, για κάποιους είναι δίκαιο, για κάποιους είναι άδικο. Αν πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας, για κάποιους είναι δίκαιο, για κάποιους είναι άδικο. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δίκαιο να φυλάς τα σύνορά σου, είναι δίκαιο να απελάβεις αυτόν που δεν δικαιούται διεθνούς προστασίας και είναι δίκαιο να τον κρατάς μέχρι να απελαθεί. Φαντάζομαι για άλλους ανθρώπους είναι άλλο το δίκαιο. Και αν, αλλά το δίκαιο δεν λύνεται με ομάδες που κατεβαίνουν στον δρόμο. Φανταστείτε να έχουμε τρεις απόψεις στοιχείο και να κατεβούν τρεις διαφορετικές ομάδες στον δρόμο. Και δυστυχώς έχουμε δει στο παρελθόν συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις για άλλα θέματα που υπήρχε μεγάλη ένταση. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να επιλύσεις μία διαφορά. Δεν είναι λύση να κατέβουν στον δρόμο στοιχείο αυτοί που είναι υπέρ της μεταφοράς του θόλους και να φωνάζουν. Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε στη δημοκρατία. Τώρα, ως προς το θέμα των επιστροφών, βεβαίως συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απόλυτα συμφωνώ με τη Σοφία τη Βούλτευση. Αυτονόητα είναι και υφυπουργός μου. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κοινές απόψεις. Πράγματι, η Τουρκία από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα δεν δέχεται επιστροφές. Πώς άλλαξε η πολιτική μας βάση αυτού? Προχωρήσαμε στην πολύ γενναία αποσυμφόρηση των νησιών. Γιατί αν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή στην Βιάλ 450, θα είχαμε 3.000. Ανταποκριθήκαμε στο γεγονός ότι έχουν αλλάξει οι καιροί και έχουμε κάνει την αποσυμφόρηση. Σας θυμίζω και πάλι ότι στα νησιά είχαμε 17.000 την ημέρα των εκλογών του Ιουλίου του 19 και σήμερα έχουμε 3.000. Άρα το γεγονός ότι υπάρχει θέμα με τις επιστροφές το έχουμε αντιμετωπίσει με μεταφορές από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα. Και οι επιστροφές προς το εξωτερικό δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν από το προκεκά στα νησιά. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος από τη χώρα Α. Να μην ονοματίσω τη χώρα Α για λόγους political correctness. Ο οποίος κρίνεται στοιχείο ότι δεν δικαιούται άσυλο. Κρατείται στο προκεκά. Μετά από 10 μέρες θα κάνει μεταγωγή στην Αθήνα, θα μεταφερθεί στο προκεκά Αμυγδαλέζας και από το προκεκά Αμυγδαλέζας θα πάει στο Ελευθέριος Βενιζέλος να μπει σε πτήση της Frontex να γυρίσει στη χώρα του. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που θα μπουν στο προκεκά στοιχείο θα μείνουν στοιχείο. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να τον κρατήσεις. Παλιά τους κρατάγανε στο κρατητήριο στην πόλη. Τους μεταφέραν στην πόλη στο κρατητήριο. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να κατεβάζεις τον άλλον στο κρατητήριο και να μπλέκεις μετανάστες προς επιστροφή στο ίδιο κρατητήριο με πιθανόν τοπικό πληθυσμό που κρατείται για κάποιο άλλο λόγο. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι το προκεκά θα μείνουν εκεί για να φύγουν για την Τουρκία. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει: εμείς δεν θα κάνουμε απελάσεις. Αν δεν μπορούμε να τις κάνουμε προς την Τουρκία, θα τις κάνουμε προς αρχικές χώρες. Θα πιέζουμε διαρκώς την Τουρκία. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ένα βασικό εργαλείο επιστροφών είναι οι εθελοντικές επιστροφές. Όταν του άλλου του λες: δεν θα πάρεις άσυλο, κρατήσε, σου δίνουμε 500 ευρώ να γυρίσεις πίσω και το εισιτήριο. Και έχουμε πάρα πολλές εθελοντικές επιστροφές κάθε μήνα προς πολλές χώρες. Και αν θέλετε να στείλουμε αυτό του μήνα τις εθελοντικές επιστροφές στους δημοσιογράφους για να δουν συγκεκριμένα σε πάρα πολλές χώρες αριθμούς που φεύγουν. Αν δεν έχεις προκεκά να τον κρατήσεις, αλλά του πεις μήνες στη Βιάλ, αυτοί ποτέ δεν μπαίνουν στον εθελοντικό η επιστροφή, γιατί θεωρούν ότι τελικά θα τα καταφέρουν. Και αυτό ήταν το λάθος μήνυμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και γέμισαν και τα νησιά και οι μεγάλες πόλεις. Μην το κρύβουμε. Είχαμε πίεση στις μεγάλες πόλεις την περίοδο 15-19. Άρα αυτός που δεν παίρνει άσυλο θα κρατείται στο προκεκά στοιχείο. Και μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγες εβδομάδες, ή θα επιστρέψει στη χώρα του, ή θα κατεβαίνει κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προκεκά στοιχείο θα γεμίσει. Και σας λέω, ξαναδείτε την εμπειρία των άλλων νησιών. Δεν είναι τα πράγματα τόσο μαύρα, τόσο τραγικά, όσο προσπαθούν να περιγράψουν οι επιτροπές.